Γεια σας παιδιά, Νικολίνη εδώ και σήμερα θα σας δείξω το texture pack μου. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές στο default texture pack του Minecraft και έχω προσθέσει κάποια πραγματάκια που νομίζω ότι το κάνουν λίγο πιο ωραίο και λίγο πιο καλλιτεχνικό, μπορώ να το πω. Το πρώτο πράγμα που έχω κάνει, βασικά το πιο ενδιαφέρον, τέλος πάντων, όπως βλέπετε έχω αλλάξει το γυαλί. Το glass. Το έχω κάνει λίγο πιο καθαρό. Να φαίνεται όμως ότι είναι glass, όχι όπως το κάνουν κάτι άλλοι που βάζουν απλά ένα τετράγωνο με case που φαίνεται. Γιατί απλά θέλω να είναι λίγο πιο καθαρό, να μπορώ να βλέπω τι γίνεται απ' έξω και αυτό. Επόμενο. Έχω αλλάξει το χρώμα στο κρεβάτι. Όπως βλέπετε, το έχω κάνει μπλε. Ξέρω πως πολλοί YouTuber το έχουν κάνει μπλε το κρεβάτι και όχι, δεν τους αντιγράφω ούτε είναι κάποιο δικό τους texture pack. Το έχω φτιάξει μόνος μου και το έκανα απλά επειδή μου αρέσει. Προχωράω με τη φάτσα μου. Όπως θα δείτε, έχω φτιάξει ένα painting και έχω βάλει μέσα το λογότυπο που έχω και στο Google account και στο YouTube και γενικά στο internet. Το έκανα γιατί μ' αρέσει. Βασικά μου άρεσε πάντα. Πάντα ήθελα να φτιάξω ένα δικό μου painting και να βάλω κάτι δικό μου μέσα στο Minecraft. Και λέω τι να βάλω. Θα βάλω αυτό και το βάλω. Μην με ρωτήσετε γιατί έχω βάλει τρία λέω. Μην με ρωτήσετε γιατί έχω βάλει αυτά τα κίτρινα painting γύρω-γύρω. Απλά έβαλα ένα-δύο και μετά μου άρεσε και το συνέχισα. Επίσης, κάτι διαφορετικό. Και ναι, ο ήλιος είναι στρογγυλός. Όπως και το φεγγάρι. Το έχω φτιάξει και είναι πολύ ρεαλιστικό. Πολύ αληθινό. Θα σας αρέσει πιστεύω αυτό. Επίσης, τι άλλο έχω κάνει. Έχω αλλάξει και το enchantment table λίγο. Έχει τις ίδιες αποχρεώσεις αν το προσέξετε με το κρεβάτι. Ακριβώς ίδια χρώματα. Τι άλλο. Επίσης, άμα δείτε εργαλεία, τα έχω κάνει λίγο 16x16 ανάλυση. Γιατί πρώτα απ' όλα άρεσε τον αδερφό μου αυτό το σχήμα και είπα να τα κάνω λίγο έτσι γιατί μου άρεσε και εμένα. Και το bow. Καλά, τώρα αυτά που έχω πάνω μου είναι μαγεμένα, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Άμα δείτε στο inventory μου, τα έχω αλλάξει όλα. Και τα σπαθιά και το τόξο. Νομίζω πως αυτά είχα να σας πω. Δεν έχω κάνει κάποια άλλη αλλαγή προς το παρόν. Αν αλλάξει κάτι, θα κάνω ένα νέο βιντεάκι με τις αλλαγές και με ένα update link. Το link για το texture pack μου για όσους το θέλουν θα είναι στο description. Επίσης, αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια στο να φτιάξει texture pack, μπορώ να τον βοηθήσω. Είναι πάρα πολύ εύκολο, απλά στείλτε μου ένα μήνυμα και να μου πείτε, ξέρεις, κολλάω εκεί και δεν μπορώ. Αν μην μου πείτε όμως, φτιάξαμε ένα texture pack, όχι, δεν θα φτιάξω texture pack για κανένα λόγο. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Όπως είπα, το texture pack θα είναι στο description και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!